αυτό που ήθελα να πω και στον κύριο Ζευτρόπουλο, αλλά ιδιαίτερα στην κυρία Νέφη εδώ, που είναι, παρακολουθεί με πολύ προσοχή από ό,τι βλέπω όλες τις παρουσιάσεις. Η εμπειρία μου είναι ότι με μια τέτοια ωριαία παρουσίαση, ενός πολύ ευρέως αντικειμένου, φοβάμαι πολύ ότι δεν θα επιτύχουμε και πολλά αποτελέσματα. Η πρότασή μου είναι, μέσα στη χειμερινή περίοδο, πριν αρχίσουν πολλές δουλειές, εάν μπορούσατε να διοργανώσετε ένα διήμερο σεμινάριο ή έστω και μια ημέρα, αλλά να έχουμε 5-6 ώρες, να ξεκινήσουμε το πριν σε 9 και να τελειώσουμε στις 2-3 ώρες. Και να προσκληθούν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Ο διαμαντής δεν τα ξέρει όλα. Χρειάζονται και εδαφολόγοι, χρειάζονται και άνθρωποι οι δεντροκόμοι που ασχολούνται με το κλάδωμα, γιατί εκεί πέρα υστερούνται πάρα πολύ. Έχουμε πολλά προβλήματα. Λοιπόν, να έρθουν και ζαχαροπλάστες, να έρθουν άνθρωποι του εμπορίου, να βοηθήσουν λιγάκι την εμπορία του κάστανου. Να σας μιλήσω για τη μεταποίηση του κάστανου, έτσι που είναι ένα πολύ ευρύ αντικείμενο και είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη. Εάν δείτε τους Τούρκους, σε τι βαθμό έχουν φτάσει στη μεταποίηση, δεν θα το πιστεύω. Η Προύζα είναι το κέντρο μεταποίησης του κάστανου στην Τουρκία. Κάνουν εξαγωγές στη Γαλλία, οι Τούρκοι κάνουν εξαγωγές στη Γαλλία. Ξέρετε για το Μαρόκλασέ, το οποίο είναι καθαρά γαλλικό προϊόν. Και όμως οι Τούρκοι σήμερα εξάγουν και στα ναι σε κερί, παρακαλώ, στην Τουρκία και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς έχουμε πλήρη άγνοια από Μαρόκλασέ στην Ελλάδα. Το Μαρόκλασέ που τρώμε εμείς στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό Μαρόκλασέ. Το ελληνικό Μαρόκλασέ είναι κάστανο βραστό σε σιρόπι, το οποίο το βγάζουν οι χοροπλάστες. Το αφήνουν σουρώνι, το τυλίγουν σε ένα λουμινόχαρτο και μας το παρουσιάζουν για μαρόκλασέ. Αυτό δεν είναι μαρόκλασέ. Είναι στεγνό υλικό κουταλιού. Αυτή είναι η διαφορά. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση μου λοιπόν είναι, εάν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε τους καστανοπαραγωγούς, είναι να οργανώσετε ένα μονοήμερο ή διήμερο ακόμη καλύτερα σεμινάριο, και πραγματικά να εξυγχρονίσουμε, να ενημερώσουμε και να εξυγχρονίσουμε αυτή την καλλιέργεια. Θα προσπαθήσω σε μια ώρα να σας πω ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να καλύψω όλο το αντικείμενο. Όταν μίλησα με τον Ζεφυρόπουλο, μου είπε να μιλήσω για καλλιέργεια καστανιάς. Τεράστιο αντικείμενο. Γενετικό υλικό, εποχή φύτευσης, μεταφορές. Οι πιο πολλοί από εσάς ή όλοι σας είστε καλλιεργητές. Κάνετε όμως τραγικά λάθη. Θα μπορούσα να σας μιλώ για εμπειρίες μου μέρες ολόκληρες. Καλλιεργητής από την Πελοπόννησο ήρθε στην Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Νάουσας εδώ, πήρε καστανιές με το αγροτικό του αυτοκίνητο και τις μετέφερε στην Πελοπόννησο. Τις φύτευσε. Τυχαίνει να είμαι στην Πελοπόννησο την επόμενη άνοιξη. Και μου λέει, κύριε Διαμαντή, δεν ήταν καθόλου καλό το φυτόριο που πήρε την πρώτη έγινε. Πήρα 300 καστανιές και δεν έπιασε καμία. Είναι δυνατόν να πήρε 300 πετρίλια και να μην έπιασε κανένα? Του λέω, πώς τα μετέφερες? Εγώ λέει, μόνο μου τα μετέφερα. Πώς τα μετέφερες? Τα φόρτωσα, λέει, στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν δεντρίλια που τα πήρε το Φεβρουάριο μήνα από την Άουσα και τα πήγε στην Πελοπόννησο χωρίς να τα σκεπάσει, χωρίς με έναν άλλο να τα προστατεύσει, αυτά τα φυτά να μην έχουν ζημιά στη διαδρομή? Είναι αυτές, πώς να το πω, χειρισμοί ενός ανθρώπου που ξέρει από δέντρα και από καλλιέργεια? Λοιπόν, θα προσπαθήσω λοιπόν να σας πω λίγα πράγματα για την καλλιέργεια, αλλά πιο πολύ θέλω να σας μιλήσω για το έλκος της καστανιάς, γιατί ξέρετε ότι την τριετία 2007, 8 και 9, στην περιοχή του νομού Πιερίας, κάναμε εμβολιασμούς, όπως λέμε, έτσι. Ο όρος εμβολιασμός δεν είναι σωστός, αλλά τέλος πάντων έτσι το ονομάσαμε, έτσι έμεινε τώρα, ότι φτιάχνουμε ένα εμβόλιο και φτιάξαμε εμβολιασμό. Το έλκος της καστανιάς είναι μια ασθένεια. Βλέπετε εδώ ένα δέντρο και τα έλκη, όλα εδώ πέρα στο σταυρό, τα βλέπετε. Αυτό το δέντρο που επιπτώντως είναι καταδικασμένο. Το έλκος της καστανιάς είναι ένας από τους τρεις βασικούς παράγοντες που υποβάθμισαν την καλλιέργεια της καστανιάς για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή η ασθένεια βρέθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας το 1963 στο Πήλιο. Έτσι.
Πιστεύω λοιπόν ότι οι τρεις παράγοντες που υποβάθμισαν την κεστανοκαλλιέργεια στην Ελλάδα ήταν πρώτα η μετακίνηση των νέων από τα ορεινά χωριά στα αστικά κέντρα. Ο δεύτερος λόγος ήταν το έλεγχος της Καστανιάς που άρχισε να καταστρέφει, να αποδεκατίζει τους καστανιώνες. Και ο τρίτος βασικός λόγος ήταν ότι ποτέ δεν υπήρξε σε αυτή τη χώρα εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μια διαχρονική πολιτική υποστήριξη της καστανοκαλλιέργειας. Όλες οι άλλες καλλιέργειες για πολλά χρόνια, δεκαετίες έπαιρναν επιδοτήσεις, επικεντρώθηκε προσοχή και έρευνα πάνω στις άλλες καλλιέργειες, όχι όμως στην Καστανιά, και θα ήταν πάντοτε παραμελημένη. Λοιπόν, πιστεύω ότι αρκετοί από εσάς τα έχετε ίσως και στα κτήματά σας και σήμερα έλκος Καστανιάς. Βλέπετε εδώ το έλκος, πώς εγκαθίσατε εδώ πέρα, συνήθως επάνω στις διακλαδώσεις, έτσι. Και όταν το έλκος γίνει περιμετρικό, τότε το πάνω από το έλκος τμήμα του δέντρου νεκρώνεται. Θα σας πω λίγα πράγματα, δεν θέλω να καλύψω αυτό το αντικείμενο. Εδώ βλέπετε ένα δέντρο με πολλαπλά έλκη, όπως είδατε το προηγούμενο. Βλέπετε λοιπόν εδώ πόσα έλκη υπάρχουν. Αυτή η φωτογραφία είναι από την Πελοπόννησο. Πάλι εδώ βλέπετε την εγκατάσταση του έλκου στη Τιχάβη. Και κύριο που ήθελα να σας πω, και παρακαλώ δώστε σημασία σε αυτή την, σε αυτές τις εικόνες που θα σας δείξω στη συνέχεια. Σήμερα, μετά την καταπολέμηση που εφαρμόσαμε, καταρχώς να σας πω δύο λόγια για την καταπολέμηση. Ο μύκητας που προκαλεί αυτή την ασθένεια λέγεται κρυφονέκτρια παρασίτικα. Το παλιό το όνομα ήταν εντόθια παρασίτικα. Και ένας δασοφύλακας που είχε στο Άγιον Όρος τον ονόμασε εντόστια παρασίρθηκα. Λοιπόν, αυτός ο μύκητας λοιπόν που λέγεται κρυφονέκτρια παρασίτικα, στη φύση εμφάνισε μία ίωση. Όπως έχουμε ιώσεις στα φυτά, εδώ είχαμε ίωση ενός μύκητα. Από έναν ιό του γένους χυποβίρους, χυποβάιρους. Αυτός ο ιός, όταν προσβάλλει τον μύκητα, το αλλάζει τρία πράγματα. Το αλλάζει το χρώμα, το αλλάζει τον τρόπο καρποφορίας και το αλλάζει το σημαντικότερο, το αλλάζει την παθογένεια. Από παθογόνο τον καθιστά υποπαθογόνο. Υποπαθογόνος στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι ο μύκητας, ο υποπαθογόνος, ο ιωμένος, δεν μπορεί να νεκρώσει δέντρα πλέον. Έτσι, δημιουργεί ένα έλκος επιφανειακό. Δεν επιφέρει καμία βλάβη στο δέντρο. Έτσι. Μετά την καταπολέμηση που ήρθαμε και εφαρμόσαμε, εμείς τη φτιάχνουμε μια πάστα στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, η οποία έχει αυτόν τον ιωμένο μύκητα, τον φέρνουμε εδώ στην περιοχή σου και τον εγκαθιστούμε επάνω σε δέντρα, επάνω στα έλκη, έτσι. Τώρα θα μου πείτε, μπορούμε να τον τοποθετήσουμε επάνω σε όλα τα έλκη? Δεν είναι δυνατόν, γιατί ορισμένα είναι πάρα πολύ ψηλά επάνω στα πλαδιά. Εμείς τοποθετούμε αυτόν τον ιωμένο μύκητα σε ορισμένα δέντρα και αυτός καρποφορεί, παράγει σπόρια, όπως είπε ο κύριος Κατερίνης προηγουμένως. Και αυτά τα σπόρια, τα ιωμένα σπόρια, μεταφέρονται σε όλα τα έλκη και τα θεραπεύουν, έτσι. Επομένως, εάν τα συνεργεία ήρθαν σε περιοχές που είχατε καστανιές και δεν έβαλαν σε όλα τα δέντρα σας τέτοια εμβόλια, μην θεωρείτε τους εαυτούς σας αδικημένους. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε καταπολέμηση σε όλο τον νομό. Όχι στο κτήμα του Διαμαντή ή του Κατερίνη ή του Σωτηρόπου. Εφαρμόζουμε λοιπόν την καταπολέμηση σε όλο τον νομό. Και τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι πραγματικά εξαιρετικά. Θα σας δείξω μερικά αποτελέσματα λίγο γρήγορα. Σήμερα στα κτήματά σας πιθανόν να έχετε έλκη θανατηφόρα και έλκη από τον ιωμένο μύκητα, έλκει επιφανειακά. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να τα διακρίνετε αυτά. Πολλές φορές ότι και εμείς δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Αναγκαζόμαστε να παίρνουμε δείγματα, τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο, καλλιεργούμε και βλέπουμε τον μύκητα τον οποίο μας βγάζουν στην καλλιέργεια. Αν είναι ο αρχικός, ο παθογόνος μύκητας ή ο ιωμένος, ο υποπαθογόνος. Όλα αυτά σας τα είπα για να σας δείξω ότι όταν έχουμε ένα έλκος
θανατηφόρο από τον Αυτογόνο Νίκη, το βλέπετε κατά την καταστάθηκε εκεί πέρα, τότε το δέντρο λίγο χαμηλότερα αρχίζει και παράγει αυτούς τους αντιφάγους βλαστούς. Όταν λοιπόν στα έλκη, στα δέντρα σας, βλέπετε την έκπληξη τέτοιων αντιφάγων βλαστών κάτω από ένα έλκος, τότε αυτό μπορεί να σας κάνει ζημιά. Αυτό είναι παθογόνο έλκος. Εντάξει, και την επόμενη. Εδώ ο παραγωγός έκοψε αυτό το απομάκρυνε αυτό το κλαδί, αλλά δεν απαλλάχθηκε από την ασθένεια. Βλέπετε λοιπόν αυτή την αθρώα έκπληξη των αντιφάγων βλαστών. Αυτοί οι αντιφάγοι βλαστοί δείχνουν ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και το δέντρο νεκρώνεται. Λοιπόν, σας είπα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Εδώ έχω έναν χάρτη με τους τύπους βλαστικής συμβατότητας του Μύκητα. Ο Μύκητας στη φύση δεν είναι ο ίδιος παντού. Σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουμε διαφόρους τύπους βλαστικής συμβατότητας. Έχουμε τέσσερις στην Ελλάδα. Αυτό το εμβόλιο λοιπόν που φτιάχνουμε σε κάθε περιοχή που το στέλνουμε είναι συμβατό με το τοπικό Μύκητα. Εάν δεν είναι συμβατό, τότε αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Ας προχωρήσω. Εδώ βλέπετε ένα έλκος το οποίο είναι εμβολιασμένο. Βλέπετε εδώ πέρα τις τυπούλες. Εδώ βάλαμε αυτή τη μυκητική πάστα και δύο χρόνια μετά τι βλέπουμε, ότι το έλκος το αρχικά θανατηφόρο έλκος δεν κατάφερε να περάσει από αυτή τη γραμμή άμυνας που δημιουργήσαμε εδώ πέρα και από κάτω όπως βλέπετε. Και έτσι αυτό το έλκος έχει μετατραπεί τώρα σε υποπαθογόνο, άρα είναι επιφανειακό και είναι θεραπευμένο. Εδώ βλέπετε τη διαφορά με τους αντιφάγους βλαστούς. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά, επαναλαμβάνω. Όταν έχει τα νεύρα στα δέντρα σας και τους αντιφάγους βλαστούς, αυτό επαναλαμβάνω, κατά πάσα πιθανότητα είναι παθογόνο. Ενώ αν δεν έχουμε βλαστούς, τότε είναι θεραπευμένο. Και αυτό είναι θεραπευμένο. Βλέπετε, εδώ ήταν η αρχική γραμμή εμβολιασμού. Το έντος δεν κατάφερε να κάνει το πράγμα. Άρα λοιπόν έχει μετατραπεί σε υποπαθογόνο. Και εδώ το βλέπετε πολύ καθαρά. Βλέπετε που είναι οι τριβούλες, έτσι. Εδώ τοποθετήθηκε η πάστα και το έντος δεν κατάφερε να περάσει. Αυτό το έντος τώρα, εδώ στις δύο κατακόρυφες πλευρές του, αρχίζει και παράγει εκουλωτικό ιστό και εκουλώνει το έντος. Εδώ βλέπετε ένα υποπαθογόνο έντος, είναι εντελώς επιφανειακό. Και κάπως έτσι, αυτές είναι οι εικόνες από το Άγιον Όρος, όπου βάλαμε 450.000 τέτοια εμβόλια την περίοδο 98-99 και 2000, και σήμερα πλέον έχει εξαλειφθεί σχεδόν και ασθένεια από το Άγιον Όρος. Είχαμε ένα πρόγραμμα, όπως βλέπετε εδώ, με 17 νομούς, ο νομός Πιερίας ήταν εδώ. Βάλαμε πολλά εμβόλια στην περιοχή της Κοτίνας, στην περιοχή της Ευθύνης, βάλαμε σε όλο το νομό γενικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά που σας είπα, τα περνάω λιγάκι γρήγορα. Τα επόμενα χρόνια, τα υποπαθογόνα στελέχη που εγκαταστήσαμε θα διαδίδονται συνεχώς και όταν συναντιόνται με τα παθογόνα, τότε ο νικητής είναι πάντοτε το υποπαθογόνο. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τα επόμενα μερικά χρόνια συνεχώς η ασθένεια να υποβαθμίζεται και η κατάσταση να βελτιώνεται. Θα κάνετε και εσείς λίγη υπομονή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ασθένεια εκριζώθηκε από το νομό Πιερίας, συνεχίζει να υπάρχει, αλλά οι απώλειες που θα έχετε θα είναι συνεχώς μειούμενες και πιο σποραδικές. Έτσι. Ο χρόνος λοιπόν λειτουργεί θετικά, αρχίζει λοιπόν να κάνετε εσείς λίγη υπομονή. Πάντως η κατάσταση όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή σε πολλές περιοχές της χώρας οι καστανιές είχαν αρχίσει να αποδεκαρτίζονται. Εδώ κοιτάξτε, αυτή είναι από το Πάικο, από το νομό Πέλος. Εδώ βλέπετε επίσης, από το νομό Αττική, συγγνώμη. Εδώ είναι μια άλλη περιοχή, νομίζω είναι στην Παγκόκυδα, στα Ιωάννινα, όπου και εκεί οι καστανιές είχαν πολύ ζημιά. Τώρα, μετά την καταπολέμηση που εφαρμόσαμε, τι πρέπει να έχετε κατά νου. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο καστανεώνα, μην προσπαθείτε να κεντρώσετε δέντρα μόνοι σας στα κτήματά σας. Αυτή είναι μια μάταιη προσπάθεια, να σας το αποδείξω σε λίγο με φωτογραφίες. Καλό είναι να πηγαίνετε σε φυτώρια και να αγοράζετε έτοιμα κεντρωμένα δέντρα, εμβολιασμένα δέντρα, δεδομένες ποικιλίες, έτσι. Αυτό, οι τομές εμβολιασμού είναι επουλωμένες και αυτά τα δέντρα πλέον είναι ασφαλή. Το κέντρο μας στα κτήματα είναι λοιπόν καταδικασμένο, εφόσον ακόμη υπάρχει ασθένεια.
όταν η ασθένεια θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα μερικά χρόνια, τότε μπορεί, αν θέλετε, να ξαναγυρίσετε στην ζητήματα. Βλέπετε, ο παραγωγός προσπάθησε να κεντρώσει εδώ πέρα το δέντρο του, αλλά τι έγινε με την τομή που έκανε. Αυτός ο μύκητας κρυφονέκτριο παρασίτηκα που σας μιλάω, είναι τραυματοπαράσιτο. Όταν πάτε να μπολιάσετε, να βάλετε τον οφθαλμό, αν κάνετε τον οφθαλμισμό, εσείς με ένα μαχαιράκι κόβετε εκεί πέρα για να βάλετε τον πλαστό, κάνετε αυτό το τάφ, έτσι. Με το κόψιμο που κάνετε, αμέσως έρχεται ο παθογόνος. Το πιο πιθανό είναι ότι και τα χέρια σας και το μαγειράκι σας έχουν πάνω εκατομμύρια σπόρια, δεν τα βλέπετε εσείς. Έτσι και μόνοι σας δημιουργείτε την προσβολή. Εδώ τι έγινε τώρα. Βλέπετε λοιπόν το έλεγχος έχει εγκατασταθεί εδώ πέρα, άρα λοιπόν αυτό το πόλι είναι καταδικασμένο. Το ίδιο έγινε και εδώ. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα πόλια έπιασαν, αλλά κοιτάξτε το έλεγχος κατεβαίνει, άρα λοιπόν και αυτό είναι καταδικασμένο. Επαναλαμβάνω, όταν στην περιοχή σας υπάρχει ασθένεια, έλεγχος της Καστανιάς, τότε είναι μάτιο να προσπαθείτε μόνοι σας να κεντρώσετε δέντρα στα κτήματα. Το ίδιο έγινε και εδώ. Το βλέπετε είναι πολύ χαρακτηριστικά. Βλέπετε εδώ πέρα που είναι το έλεγχος. Άρα λοιπόν και αυτό είναι καταδικασμένο. Αυτό το δέντρο ξεκινάει τη ζωή του με λανθασμένο τρόπο. Απλά. Και βέβαια όταν κεντρώνεται. Εντάξει. Ορισμένοι είναι καλλιτεχνίτες, ορισμένοι άλλοι δεν είναι. Αλλά κοιτάξτε εδώ έναν που κέντρωσε και έβαλε τέσσερα πόλια εδώ πέρα. Είναι δυνατόν αυτό το δέντρο μια μέρα να αποτελέσει παραγωγικό δέντρο? Αυτά τα τέσσερα μπόλια, τόσο τυχνά που είναι εδώ, μόλις αρχίσουν να διευρύνονται σε διάμετρο, θα αρχίσει το ένα σπρώχνει το άλλο και θα ξεκολλήσουν όλα. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, παίζουμε παιχνίδια. Θέλω με δύο κουβέντες να σας πω ότι θα πρέπει πλέον η παραγωγή να γίνεται επιχειρηματίες. Θα πρέπει να ζητάτε συμβουλές από επιστήμονες να σας καθοδηγούν. Δεν μπορεί να εφαρμόζουμε τεχνικές που τις εφήμωζαν κάποτε οι παππούλιδες. Οι παππούλιδες έκαναν πολλά πράγματα σωστά, αλλά έκαναν και αρκετά πράγματα λανθασμένα. Δεν μπορεί να τα διονύζουμε αυτά σήμερα. Σήμερα, αν θέλετε να ιδρύσετε ένα καστανιώνα, θα πάτε να πάρετε πιστοποιημένα δεντρίλια από ένα φυτώριο και θα ξέρετε ότι η παραγωγή σας μετά από 4-5 χρόνια θα είναι ομοιόμορφη. Όλος ο καρπός θα είναι ομοιόμορφος. Αν πάτε να πολλιάσετε, άλλα πόλια θα προέρχονται από το δέντρο του Παρπανίκου που είναι καλό, άλλα πόλια θα είναι από τον Παρπανίτσο, ξέρω εγώ, και όλα θα είναι διαφορετικά. Άλλα θα ξεφλουδίζουν, άλλα θα ξεφλουδίζουν, άλλα θα είναι μικρά, άλλα θα είναι μεγάλα, άλλα θα είναι γλυκά, άλλα θα είναι γλυκά. Λοιπόν, δεν μπορείτε να ξεκινάτε στη τύχη. Πρέπει να τα κάνετε όλα σωστά. Και το γενετικό υλικό στη δαδρότης καλλιέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ακούσατε για την καρασιά. Εάν κάνετε ένα λάθος, θα το πληρώνετε για αρκετά χρόνια. Το ίδιο και εδώ. Κοιτάξτε εδώ, είναι δυνατόν αυτό τώρα να γίνει καστανιά εδώ πέρα για να, και να σας δώσει εισόδημα. Όταν κλαδεύουν τα δέντρα, καλό είναι να χρησιμοποιούν μια αποστηρωμένα εργαλεία. Αποστηρωμένα τι σημαίνει? Εάν καμπίζετε τσιγάρο, μην πάρετε ενόπνευμα ή αλκοόλ. Μπορεί να καείτε. Μπορείτε να πάρετε χλωρίνη, ένα διάλειμμα χλωρίνης, να βάλετε σε έναν τενεκέ και να βάζετε εκεί τα εργαλεία σας μέσα να αποστηρώνονται για 5 λεπτά και μετά με αυτά να κάνετε το κλάδεμα. Και όταν πηγαίνετε στο επόμενο δέντρο, να αλλάζετε τα εργαλεία σας. Αν δεν καπνίζετε τσιγάρο, μπορείτε να πάρετε και ενόπνευμα αλκοόλ και να αποστηρώνετε λιγάκι τις λάμες των εργαλείων σας. Και να χρησιμοποιείτε και επικαλυπτικό τομόν εδώ πέρα, έτσι, για να προστατεύετε τις τομές κλάδης. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας πω. Ξέρω ότι για τον έλεγχο των ζητανίων οι πιο πολλοί από εσάς φρεζάρετε τους καστανιώνες σας με φρέζες. Σήμερα στην Πορτογαλία έχει αποδειχθεί ότι αν δεν φρεζάρετε, αλλά χρησιμοποιείτε απλά ένα καταστροφέα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, όταν χρησιμοποιείτε καταστροφέα, η συνολική σας παραγωγή μπορεί να είναι μέχρι και 20% υψηλότερη. Όταν ποτίζεται, και σήμερα οι πιο πολλοί σύγχρονοι καστανοπαραγωγοί ποτίζουν, αρκετό τμήμα του θρεπτικού ριζικού συστήματος έρχεται πολύ κοντά στην επιφάνεια. Με τη φρέζα αυτό το καταστρέφεται.
Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία που ο καταστροφέας δίνει μεγαλύτερη παραγωγή. Λιγάκι μπορείτε και μόνοι σας να πειραματιστείτε. Αν έχετε ένα κτήμα, κόψτε το στη μέση, το μισό φρεζάρετε το και το μισό χρησιμοποιήστε καταστροφέα. Και δέστε τη διαφορά. Εάν δείτε ότι με το καταστροφέα έχετε καλύτερη παραγωγή, υψηλότερη παραγωγή, τότε χρησιμοποιήστε καταστροφέα. Αυτό κάνω σήμερα στην Πορτογαλία. Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό, ο κ. Κατερίνης αναφέρθηκε προηγουμένως σε φυτόφθορες. Όταν φρεζάρετε ένα κτήμα που έχετε φυτόφθορα, έχει μελάνωση και στη συνέχεια με το τρακτέρι σας πηγαίνετε να φρεζάρετε ένα διπλανό κτήμα σας, μεταφέρετε τον δεν είναι μύκητας πλέον, το παθογόνο φυτόφθορα από το ένα κτήμα στο άλλο. Μόνοι σας δηλαδή μεταφέρετε την ασθένεια. Εμείς οι παλιοί συνηθίσαμε να λέμε τις φυτόφθορες μύκητες, αλλά σήμερα πλέον δεν θεωρούνται μύκητες, ανήκουν σε άλλο βασίλειο. Λοιπόν, αυτά σας τα είπα ήδη, προχωρώ. Τώρα, όσον αφορά το πότισμα. Εκεί είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή, υπερβάλλεται. Το Σάββατο το βράδυ μίλησα στην γιορτή Κάστανο στην Καρίτσα, στην Όσα. Εκεί γίνεται χαμός με το νερό. Επειδή υπάρχει άφθονο νερό, όλοι ποτίζουν υπερβολικά. Ο Δημήτρης Γκαλιάκης, που είναι ο γεωπόνος του Δήμου Αγιάς, μου είπε ότι έτσι όπως πάμε κύριε Διαμαντή, σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε καστανιές, θα έχουν όλες υποτριφθεί. Ξοδέψαμε εκατομμύρια να καταπολεμήσουμε το έργο της καστανιάς και τώρα κινδυνεύουμε από πού τη μελάνωση, που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε συνθήκες ευνοϊκές για την επιδημική της έξαρση. Η καστανιά δεν θέλει πολλά ποτίσματα. Θα ποτίσετε ίσως 5-6 φορές όταν τα δεντρίλια είναι νεαρά. Μέχρι το πέμπτο έτος, μέχρι να εγκατασταθούν τα δέντρα καλά, θέλουν 5-6 ποτίσματα ανά 15ήμερο ανομβρίας. Αρχίζεται δηλαδή γύρω στις 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου 1 Ιουλίου, 15 Ιουλίου 1 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Μετά το Σεπτέμβριο δεν ποτίζετε. Αν ποτίζετε, θα έχετε αυτό το φαινόμενο. Αυτό το σκάσιμο του καρπού οφείλεται σε υπερβολική υγρασία μέσα στο Σεπτέμβριο. Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Νομίζω με ορισμένους που μίλησε έξω, νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε. Τώρα, αν ο καλός Θεός μας ρίξει προχές υπερβολικές στο Σεπτέμβριο, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τι να βάλουμε, πάρουμε ουρέλες και να προστατεύσουμε τα δέντρα μας, δεν γίνεται. Αλλά εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι το 5ο έτος, επαναλαμβάνω, ποτίζουμε 5-6 φορές, αλλά μετά το 5ο έτος, 4-5 ποτίσματα. Όχι περισσότερα. Θα πρέπει επιτέλους να αποβάλλετε την νοοτροπία, την πληροφορία ότι εάν ποτίζετε κάθε εβδομάδα και ανοίγετε λίμνες με 4-5 φορές το χρόνο, θα πάρετε μεγάλη παραγωγή. Δεν είναι έτσι. Ανοίγνετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζονται τα δέντρα, κάνετε κακό. Αν ρίχνετε περισσότερα λιπάσματα από όσα χρειάζονται, πάλι κάνετε κακό. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στοιχεία τα οποία χρειάζεται το δέντρο στο έδαφος και να μην μπορεί να τα προσλάβει, διότι κάποια άλλα στοιχεία βρίσκονται σε περίσσια. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν, ο κύριος Κατερίνης τον έφερε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, όσοι δεν έχετε εδαφολογικές αναλύσεις, θα πρέπει να κάνετε εδαφολογικές αναλύσεις. Ακόμη να σας πω ότι η καστανιά είναι ένα ιδιόμορφο δέντρο. Αναπτύσσεται αυστηρά σε όξινα εδάφη. Το pH, η εδαφική οξύτητα πρέπει να είναι από 5 μέχρι 6,2. Σε ορισμένα εγχειρίδια αναφέρεται από 4,5 μέχρι 6,5, αλλά η δική μου εμπειρία είναι ότι καλό είναι να αποφεύγουμε τα άκρα. Από 5 μέχρι 6,2. Και να μην έχει ανθρακικό ασβέστιο, μηδενικό ανθρακικό ασβέστιο. Επομένως, και αυτό είναι μια εμπειρία που την έζησα και ακόμη τη ζω. Έχω ανθρώπους οι οποίοι είχα πρόσφατα κάποιον κύριο στο Άργος Οριστικό, με πήρε στο τηλέφωνο, μου λέει κύριε Διαμαντή, έβαλα και πολλά, 25 στρέμματα. Και δεν πηγαίνουν καλά και αντικατέστησα τη δεύτερη χρονιά και αντικατέστησα την τρίτη. Και τι θα γίνει, λέει, λέω, έχεις εδαφολογική ανάλυση. Μου λέει, δεν έχω. Καλά, έβαλες καστανιές που είσαι εδαφολογική ανάλυση. Πολύ σε παρακαλώ, του λέω. Του έστειλε ένα αρχείο
ηλεκτρονικά, πώς θα πρέπει να κάνει την εδαφοληψία. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο σημείο. Γι' αυτό σας είπα πάντοτε θα πρέπει να ενημερώνεστε, παρακαλώ. Δεν αρκεί να πάτε στο γράφι σας με ένα φτιάρι και να πάρετε τρεις χεριές χώμα, να το δώσετε σε ένα εδαφολογικό εργαστήριο και μετά να μας παρουσιάσετε μία εδαφολογική ανάλυση. Αυτή δεν λέει τίποτα. Το χώμα που θα πάρετε για να το στείλετε στο εδαφολογικό εργαστήριο πρέπει να το πάρετε από το χωράφι σας κατά κάποιο ειδικό τρόπο. Όχι με το φτιάρι έτσι από την επιφάνεια. Έτσι. Λοιπόν, όταν μου έστειλε την εδαφολογική ανάλυση είχε pH 7,2. Πέστε μου τι να του έλεγε αυτό το ανθρώπινο. Λέω, έχεις ανοίξει μια τρύπα στην τσέπη σου. Δεν πρόκειται να κάνεις καστανιές με 7,2. Λέει να το μειώσω το pH. Δεν μειώνεται εύκολα το pH. Το pH μπορεί να αλλοιωθεί, να ανεβεί, να κατεβεί όταν έχουμε ετήσιες καλλιέργειες που αξιοποιείται μόνο το επιφανειακό, η επιφανειακή στρώση του εδάφους 5, 10, 15 εκατοστά. Όταν έχεις δέντρα που ρίζεις κατεβαίνουν κάτω στα 50-70 εκατοστά, εκεί δεν αλλοιώνεται εύκολα το pH. Γι' αυτό τον άνθρωπο νομίζω η λύση του ήταν να αντικαταστήσει όλη του τη φυτεία. 25 στρέμματα είναι πολλά λεπτά, δεν είναι δύο. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλοί τρόποι να ποτίσετε υποέλεγχο με σταγονίδια. Αν το κτήμα σας είναι λίγο επικοινές, βάζετε μία δεξαθινή πλαστική στο επάνω μέρος και βάζετε έτσι λάστιχα να μην μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε και κτήματα, αυτά είναι ωραία κτήματα που βλέπετε στην Ελβία. Εδώ ο παραγωγός έχει βάλει σταγονίδια, κάπως έτσι. Υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι από αυτά, βέβαια. Αυτά όμως, κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να τα συζητήσουμε εκτενέστερα και λεπτομερέστερα όταν έχουμε χρόνο. Τώρα δεν μπορώ να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Τώρα για το κλάδωμα. Μεταξύ των παραγωγών των δικών μας υπάρχει αυτή η τάση, κύριε Διαμαντή, να βάλουμε νάνες καστανιές. Νάνες καστανιές. Νάνες καστανιές δεν υπάρχουν. Μπορείτε να τις κρατήσετε χαμηλά με το κλάδωμα. Αλλά όσοι σταυρώνουν τις καστανιές τους χαμηλά και ξέρω πολλά κτήματα στο μισό μέτρο, τότε σε μεγαλύτερη ηλικία αρχίζουν αυτοί οι βραχίωνες να βαραίνουν, ιδιαίτερα στην καρποφορία, και σκίζονται, έτσι. Εάν θα δείτε, τώρα θα σας δείξω εικόνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, όλοι οι υπόλοιποι σταυρώνουν περίπου στο 1,60 με 1,70. Εδώ βλέπετε ιταλικό καστανεώνα. Βλέπετε λοιπόν πόσο ψηλά είναι η σταυρή, έτσι. Όπως και εδώ πέρα, το ίδιο. Δεν σας δείχνω ένα κτήμα μόνο για να μην νομίζετε ότι τα πήρα επιλεκτικά. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Εδώ είναι στην Πορτογαλία, βλέπετε λοιπόν και εδώ πέρα έχουμε ένα 60-70. Κοιτάξτε όμορφα δέντρα, κλαδεμένα, νομίζετε ότι όλα είναι εργοστασιακά. Λέτε και είναι ψεύτικα, τα βλέπετε πόσο όμορφα είναι. Και αυτό που ήθελα να σας πω προηγουμένως, που σας είπα ότι θα πρέπει να μετατραπείτε πλέον σε επιχειρηματίες. Δεν είμαστε μόνοι μας στην αγορά. Έχουμε να ανταγωνιστούμε όλους αυτούς τους άλλους. Σε ποιότητα, σε ποσότητα, σε ποιότητα δέντρα. Συγγνώμη. Επίσης εδώ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Βλέπετε, εμείς προτείνουμε να φυτεύετε 8 επί 8 μέτρα, έτσι, περίπου 15 δέντρα στο στρέμμα. Αλλά μπορείτε να φυτεύετε 8 επί 9, 8 επί 10 και όλους τους συνδυασμούς αυτούς αναλόγω και με το σχήμα του κορυφιού σας. Σήμερα στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές που είναι επίπεδες εδώ, βλέπετε ότι αφήνουν μεγάλο διάστημα μεταξύ των σειρών, αλλά πάνω στη σειρά φυτεύουν τα δέντρα σχετικά πυκνά. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εφαρμόζουν μηχανική συλλογή του κάστανου. Ενώ δηλαδή για ένα κτήμα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, 10 στρεμμάτων θα χρειάζεστε 5-10 εργάτες, ενώ εδώ ένας χειριστής αυτού του μηχανήματος μπορεί και μαζεύει το κάστανο σε 100 στρέμματα την ημέρα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα μηχάνημα αυτοκινούμενο, με δύο περιστρεφόμενες βούλτσες εδώ. Φέρνει όλο το καρπό στο κέντρο, το παίρνει μέσα. Εδώ έχει ένα τύμπανο, πετάει όλο το άχρηστο υλικό, φύλλα, πέτρες, κόμματα κλπ. Και πετάει μόνο το κάστανο πίσω στο κουβά. Εδώ το βλέπετε εν λειτουργία. Δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα μπορεί να μου πείτε, καλά κύριε Γιάννη, τώρα αυτοί έχουν επίπεδο σε φτάσει. Εμείς εδώ, πού να μαζέψουμε το κάστανο πάνω στα βουνά? Υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι ένα μικρότερο μηχάνημα, το οποίο είναι από ένα μικρό ελκυστήρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ελκυστήρα. Ένα μικρό ελκυστήρα.
Έχει εδώ σκούπες, μαζεύει τον κάστρο και μάλιστα κάνει και διαλογή. Βλέπετε εδώ πέρα δύο τσουμπάλια από αυτή την πλευρά και άλλα δύο από την άλλη. Άρα λοιπόν το μαζεύει και σας το διαλέγει κιόλας. Έχετε και διαλογητήριο. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε πλέον τέσσερις κατηγορίες ποιότητας κάστρων. Έχουμε το έξτρα, από την τέτοια γάμα. Ορίστε λοιπόν με ένα τέτοιο μικρό μηχάνημα μπορείτε να έχετε σημαντική μείωση στο κόστος παραγωγής. Και να μην έρθω στα κλαδέματα, νομίζω ότι από κλαδέματα ξέρετε όλοι σας εδώ στην Ιερία, αλλά έχω δει κλίματα τα οποία είναι πολύ άσχημα στην... Αυτός είναι η Ιαπωνική μέθοδος. Αυτοί έχουν την καστάνια κρενάτα στην Ιαπωνία, που είναι μικρό δέντρο, γι' αυτό λοιπόν και μην επηρεάζεστε από το χαμηλό στάπωμα. Επειδή είναι το δέντρο, δεν αναπτύσσεται πολύ και σταυρώνουν χαμηλά. Όπως βλέπετε, έγινε ορθή αποκλάδωση, αλλά το δέντρο είναι πάρα πολύ βαρύ. Έχει πολλά κλαδιά, είναι πολύ βαρύ αυτό το δέντρο. Εδώ έχουν σωστό κλάδεμα, έτσι λέμε τρεις κεντρικούς βραχίωνες, αλλά εδώ το στάβρωμα έγινε πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει κίνδυνος αργότερα αυτοί οι βραχίωνες όλοι να αποκολληθούν στο σημείο αυτό. Επίσης, να μην προβαίνετε σε χειρισμούς χωρίς να ρωτάτε. Αυτή είναι μια φωτογραφία που δολοφόνησε. Κάποιος εδώ είχε έλκος εδώ στη βάση του κορμού και πήγε με ένα τσεκούρι και έξισε όλο το έλκος, νομίζοντας ότι αν απαλλασσόταν από αυτό θα έσωζε το δέντρο. Το έκανε πολύ χειρότερα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς ελέγχετε τα ζυζάνια στα κτήματά σας και στα νεόνα σας. Χρησιμοποιείτε μυσινέζο φερρυπίν. Ποιος χρησιμοποιεί μυσινέζο? Όχι. Όλοι χρησιμοποιείτε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μια άλλη εμπειρία που κάποτε βρέθηκε στο Καρπενήσι και ήρθε ένα παλικάρι εκεί πέρα και μου λέει ότι ενώ κάναμε καταπολέμηση, όλο το δέντρο έχουν έλκος. Λέω δεν είναι δυνατόν να έχουν, αλλά το κάναμε καταπολέμηση, έχουμε αποτελέσματα εξαιρετικά. Τέλος πάντων, πήγαμε με την κυρία Περλέρου, πήγαμε να δούμε το κτήμα. Είχαν έλκει όλα του τα δέντρα εδώ στη βάση, εδώ πέρα, τόσο χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυπικό της ασθένειας. Η ασθένεια εγκαθίσταται στους βραχίωνες και στις διχάλες, έτσι. Και εκεί που έχουμε πληγώσεις, σπασίματα πληγώσεις. Εκεί στη βάση του κορμού δεν έχουμε έλκη. Ψάχνοντας και ρωτώντας τον να καταλάβουμε τι έγινε, το κλίμα ήταν πεντακάθαρο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είχε ούτε ζυζάνιο, ούτε τίποτα. Οπότε η κυρία Περέρα το ρωτάει πώς λέει ελέγχει τα ζυζάνια. Λέει με τη μυσινέζα. Τι έκανε, πήγαινε με τη μυσινέζα και χτύπαγε εδώ πέρα πάνω τον κορμό. Τα δέντρα ήταν ηλικίας περίπου 6 ετών, πολύ λεπτά με πολύ λεπτό φλοιό. Και από τη στιγμή που τα πλήγωνε, εφόσον ο μύκητας είναι τραύμα το παράσιτο, και τα δέντρα του γίνονται το σημείο μέσα στην πηγή των έλκων. Όταν χρησιμοποιείτε μυσινέζα στα κτήματά σας όπου έχετε δέντρα, πολύ σας παρακαλώ, μην πηγαίνετε μέχρι τον κορμό, αφήστε εδώ πέρα και μισό μέτρο να αφήσετε γύρω-γύρω με χόρτα. Αυτά τα χόρτα δεν κάνουν ζημιά. Το δέντρο έχει βραχίωνες, όπως ο κορμός του δέντρου στο υπέργειο τμήμα, στο φύλλωμα, αναπτύσσεται και δημιουργεί βραχίωνες, κάπως έτσι λέει και η ρίζα. Όλοι φτάνει στο έδαφος, στο λαιμό, δημιουργεί κεντρικούς βραχίωνες. Και αυτοί οι βραχίωνες βγαίνουν προς τα έξω και δημιουργούν λεπτότερες ρίζες και λεπτότερα λεπτά ριζικά τριχίδια. Αυτό είναι το δραστικό τμήμα της ρίζας. Εκεί δίπλα στον κορμό που έχουμε τους χοντρούς από τους βραχίωνες, το δέντρο δεν κάνει τίποτα, δεν παίρνει τίποτα. Αυτοί μόνο στηρίζουν το δέντρο. Μην πάτε λοιπόν με τη μυσινέζα και αρχίστε το φέρετε και προσπαθείτε να τα πάρετε όλα τα χορταράκια. Αυτά δεν κάνουν ζημιά. Αφήστε τα εκεί πέρα. Γιατί με τη μυσινέζα μπορεί να κάνει ζημιά στα δέντρα σας. Ποιες κεραμίες. Αυτό σας το είπα, όσοι δεν έχετε αναλύσεις, καλό είναι να πάτε και να κάνετε. Οπότε δεν θα λιπαίνετε πλέον από το καφενείο. Έχω τύχει πολλές φορές σε καφενείο που εκεί μεταξύ του τσίπουρου και του τάμπλη, ξέρω εγώ, ο καθένας, τι έριξε εσύ, βρε Γιάννη, να ήρθε κάποιος διαμαντής και μου είπε να ρίξω αυτό το λίπασμα. Μάλιστα. Το ρίχνει και αυτός. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, πάει και το ρίχνει. Δεν λιπαίνουμε έτσι. Θα πρέπει να έχετε δαφρολογική ανάλυση, να δούμε τι λείπει από το έδαφος και να αντικαθιστούμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Εδώ βλέπετε μία περίπτωση τροχοπαινίας.
τέτοιε ιστορικοφιλίε μπορεί να εμφανιστούν σε φοιτίε που αφήνονται στο έλο του Θεού. Αυτή είναι από την πυρία, είναι κάτω τη ρητίνη, κοντά στο λεπτό χώρο, μια φοιτία. Κοιτάξτε, τότε είδατε και τον κύριο Σωτηρόπουλο προηγουμένω. Εδώ μάλλον πρόκειται για το Φουκανία Σιδήρου. Λοιπόν, και ο δέντρο όπω το βλέπετε είναι σε άθλια κατάσταση. Αλλά κοιτάξτε και το κτήμα. Μην περιμένετε τώρα αυτό το κτήμα να έχει και μεγάλη παραγωγή, έτσι. Εδώ έχω μερικά στοιχεία για την λίπαση. Οι συνιστόμενες δόσεις αζότου, έτσι, είναι στο πρώτο, στα πρώτα 5 χρόνια, στο πρώτο έτος, 150 γραμμάρια νητρική αμμονία, επαναλαμβάνω, στις καστανιές, όχι ασβεστού χαλιβάσματα, όχι ασβεστού νητρική αμμονία, γιατί θα ανεβάσετε το pH. Η καστανιά είναι ασβεστόφυγο είδος. Νητρική αμμονία, λοιπόν, σε, είναι ένα μέτρο από τον κορμό, όχι πάνω στον κορμό, ένα μέτρο από τον κορμό. Στο δεύτερο, αυτά μπορώ να σας τα στείλω και να τα κυκλοφορήσετε εδώ πέρα, γιατί να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν με κάνει κόπο, κύριε Ζαφυρόπουλε, με ένα email να σας τα στείλω και μπορείτε να τα τυπώσετε και να τα δώσετε εδώ πέρα στους ενδιαφερόμενους. Στο δεύτερο έτος, βάζουμε άλλα 150 γραμμάρια, 300 γραμμάρια. Η απόσταση είναι 1,5 μέτρο από τον κορμό. Στο τρίτο έτος, 350 νητρική αμμονία, 2 μέτρα από τον κορμό και ούτω καθεξής. Το άζωτο, όπως θα ακούσατε από τον κύριο Σωτηρόπουλο, μπορεί να το δει σε 2-3 δόσεις. Η πρώτη δόση τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, για να ευνοηθεί η έναρξη της βλάστησης, το σκάσιμο των οθερμών, έτσι. Η δεύτερη δόση αρχές Μαΐου για να ευνοηθεί η επιμήκυνση της νεαρής βλάστησης και η ανθοφορία και η κακοφορία. Και η τρίτη δόση το Σεπτέμβριο, ώστε να έχουμε αποθήκευση θερμικών στοιχείων για την επόμενη χρονιά, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Τώρα, εάν στο έδαφος, το έδαφος είναι γενικά φτωχό και το δείχνει η εδαφορική ανάλυση, όχι το καφενείο, τότε θα ρίξετε ένα τριπλό λίπασμα, ένα μεικτό λίπασμα, άζωτο φωσφόρο κάλι, έτσι. Το πρώτο έδωσε 75 γραμμάρια άζωτο φωσφόρο και κάλι, το δεύτερο έδωσε 150 και μετά ανεβαίνουμε τα 75 γραμμάρια, 225, 300, 350, έτσι. Και η λίπανση εφαρμόζεται το Φεβρουάριο σε απόσταση περίπου 1 με 2,5 μέτρα από τον κορμό του δέντρου και με ένα ελαφρύ σκάλισμα για να ενσωματωθεί παρακαλώ. Αυτό που λένε ότι ισχύει 100 γραμμάρια σύμφωνα με το έτος του δέντρου, δηλαδή το πρώτο χρόνο 100 γραμμάρια ή 300 και πάει λέγοντας. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας, έτσι, αλλά εδώ πέρα σας δίνουμε πιο επιστημονικές πληροφορίες. Έτσι, αυτά επαναλαμβάνω θα σας τα στείλω, μπορείτε να αποταθείτε στον κύριο Ζεφυρόπουλο, δεν ξέρω, η κυρία Έφη ασχολείται με τέτοια θέματα, αλλά τέλος πάντων μπορούν να κυκλοφορήσουν και είναι, έτσι. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ευτυχώς μεμονωμένο, απλά το αναφέρω. Αυτά είναι τα φυτοπλάσματα, παλιά ήταν γνωστά σαν μυκοπλάσματα, τώρα ονομάζονται φυτοπλάσματα. Εδώ έχετε ένα δέντρο το οποίο έχει προσβληθεί. Αυτά ήταν ένα κτήμα εδώ στην Ελιβία, στην Όσα. Βλέπετε τα φύλλα δεν είναι πλέον οειδή, θα έλεγα. Γίνονται πιο πολύ λογοειδή εδώ πέρα, πολύ λεπτά. Έτσι. Αυτό το φυσιολογικό φύλλο. Και κοιτάξτε πώς είναι το προσβεβλημένο. Κοιτάξτε τα φύλλα και καρουλιάζουν επίσης. Και επάνω στην πλατεία έχουμε αυτές τις ραγκαδόσεις. Ένα άλλο πρόβλημα, αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Κατερίνη, είναι η ανθράκωση. Ο μύκλος που προκαλεί την ανθράκωση στην καστανιά λέγεται μυκοσφαιρέλα μακουλιφόρμη. Δεν σας λέω να ρίχνετε χαλκούχα λιπάσματα με μορφή ρουτίνας κάθε χρόνο και ξοδεύεστε. Εδώ ο σκοπός δεν είναι να ξοδεύεστε, ο σκοπός είναι να κερδίσετε λεπτά. Εάν τον Μάιο-Ιούνιο έχουμε συνεχείς βροχοπτώσεις, τότε είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επιδημική έξαρση της ανθράκωσης εκείνη τη χρονιά. Εάν λοιπόν πάνω στα φύλλα βλέπετε αυτά τα μικρά στίγματα και το Μάιο και αυτά θα είναι λιγότερα, δεν είναι τόσο πολλά, έτσι, η φωτογραφία είναι, θα έλεγα, τον Αύγουστο. Λοιπόν, τότε μπορείτε να ρίχνετε, να κάνετε δύο ψεκασμούς με ένα χαλκούχο νικητοκτόνο. Εμείς έχουμε δοκιμάσει το τιθέιμι 45, που είναι ένα φθηνό φάρμακο, πολύ φθηνό. Επιφανίας, δεν είναι διασυστηματικό, έτσι, και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Με δύο ψεκασμούς, λοιπόν, μπορείτε να γλιτώσετε από πιθανή ανθράκωση. Και βλέπετε πέρα ότι εάν η ανθράκωση παρουσιάζει αυτή την έξαρση, τότε δεν χάνετε μόνο να έχετε το δέντρο, αλλά μπορείτε να χάσετε και να έχετε πλήρη απώλεια του καρπού. Τέτοιο φαινόμενο παρουσιάστηκε φέτος στην περιοχή του Μεσολογγίου.
Από το άλλο κεράσιο του Μεσολογίου. Πολλά κτήματα εκεί πέρα φέτος έχασαν όλη την παραγωγή από την αφράξη. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω πολύ γρήγορα τι κάναμε στην περιοχή της Λάρισας. Εδώ είναι η Όσα, βλέπετε κτήματα στην Βελτία, κάπου στην Βελτία. Πήραμε επιφάνειες, αυτό ήταν για να αξιολογήσουμε το έλεγχο της Καστανιάς, τι έγινε με το έλεγχο της Καστανιάς. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις επιφάνειες που πήραμε, ήταν επιφάνειες του ενός στρέμματος. Από αυτά τα δέντρα πήραμε δείγματα, καταλήξαμε σε ένα δύο πίνακα. Εδώ πέρα είναι σε κάθε επιφάνεια, σε 7 επιφάνειες που σας έδειξα προηγουμένως, έτσι, αυτές είναι οι 7 επιφάνειες. Σε κάθε επιφάνεια, κυκλική επιφάνεια του ενός στρέμματος, πήραμε δέντρα. 23, 33, 17, 14, 158 δέντρα συνολικά. Από αυτά πήραμε δείγματα, τα πήγαμε στο εργαστήριο και καλλιεργήσαμε να δούμε τι μήκητα θα βγάλουμε, παθογόνο ή υποπαθογόνο. Βγάλαμε λοιπόν υποπαθογόνο 85 ή 60 περίπου 100%. 59,1% ήταν υποπαθογόνα. Αυτά είναι δέντρα που τα εμβολιάσαμε. Πάμε στο τελευταίο πίνακα εδώ για να δείτε δέντρα τα οποία δεν τα εμβολιάσαμε, δεν βάλαμε αυτή την πάστα που σας λέω. Και τι είδαμε? Ότι και εδώ πέρα είχαμε υποπαθογόνα, εδώ είχαμε 47-51% είναι αυτά. Το ίδιο ποσοστό περίπου 59,1%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μύκητας ο υποπαθογόνος που τοποθετήσαμε σε αυτά τα δέντρα εγκαταστάθηκε σε αυτά και μεταφέρθηκε σε εκείνα τα οποία δεν είχαμε βάλει εμβόλια. Έτσι. Αυτό σας το λέω για να σας κατησυχάσω και πάλι ότι μην ανησυχείτε αν δεν ήρθαμε να βάλουμε στα κτήματά σας εμβόλια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Θα έρθει το υποπαθογόνο στέλεχος από τα υπόλοιπα που βάλαμε στον νομό Πιερίας και θα θεραπεύσουν την ασθένεια. Και το ίδιο κάναμε και στην Πιερία. Εδώ είναι η Πιερία. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε 6 επιφάνειες. Δεν τα έβαλα για να μην σας κουράζω. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πάντως θέλουμε και μια πενταετία ακόμα μέχρι ότου να υποβαθμίσουμε εντελώς το έλεγχο της Καστανιάς. Προχωρώ. Ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για τη μελάνωση. Ο κύριος Κατερίνης σας ανέφερε μερικά πράγματα για τις φυτόφθορες. Στη φυτόφθορα, στη μελάνωση, τα συμπτώματα είναι διαφορετικά. Έχετε ένα δέντρο, όπως βλέπετε δεν έχει πυκνό φύλλο όπως έχει αυτό το από πίσω, βλέπετε είναι πολύ αρρή το φύλλωμά του και παρουσιάζεται και μικροφυλία, μικρότερα φύλλα. Αν όμως πάτε στη βάση του δέντρου, με ένα τσεκουράκι και λίγο ξύστε το φιλιό, τότε θα δείτε μια μελανή, καστανή γλώσσα, έτσι, να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο λαιμός εδώ πέρα παρουσιάζει αυτές τις νεκρώσεις. Δεν είναι σωστό ότι οι φυτόφθορες προσβάλλουν κατευθείαν το λαιμό. Προσβάλλουν τα λεπτά ριζικά τριχίδια και σιγά σιγά από τον κεντρικό βραχίωνα έρχονται στο λαιμό και μόλις δημιουργήσουν εκεί περιπετρική έκρωση τότε μικρό ανθρώπινο δέντρο. Και εδώ βλέπετε το ίδιο πράγμα. Αν λοιπόν επαναλαμβάνω στη βάση του δέντρου, δεν το κόμμα, έτσι. Εδώ στο λαιμό, αν ξύσετε το φιλό, τότε θα δείτε αυτές τις μαύρες γλώσσες. Και εδώ βλέπετε ένα δέντρο. Βλέπετε το υπόλοιπο δέντρο είναι, αλλά φαίνεται να είναι υγιή. Ξαφνικά ένα δέντρο αρχίζει και παρουσιάζει σχεδόν νέκρωση. Αυτό είναι όλη την έκρωση εδώ πέρα. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στη μελάνωση, χαρακτηριστικό σύμπτωμα και μην το ξεχάσετε, είναι ότι το χειμώνα το δέντρο δεν ρίχνει τους αχινούς. Οι αχινοί μένουν κολλημένοι πάνω στα κλαδιά. Εάν βλέπετε ένα δέντρο στη φυτεία σας αυτής της μορφής, το μυαλό σας να πάει κατευθείαν στη μελάνωση. Και εδώ, κοιτάξτε. Εδώ είμαστε μέσα στην αυξητική περίοδο. Τα φύλλα ακόμη κρέμονται. Η αχινή ακόμα είναι πράσινη και το δέντρο σχεδόν έχει νεκρωθεί. Έτσι. Τι έγινε εδώ? Το ριζικό σύστημα σχεδόν αποδιοργανώθηκε, έχει νεκρωθεί από φυτόφθορα και το δέντρο έχει πάθει αποπληξία, όπως λέγεται το χώρο. Και εδώ το ίδιο πράγμα. Έτσι, πολύ χαρακτηριστικά. Αυτή την εικόνα παρακαλώ κρατήστε την στο μυαλό σας. Τώρα, η μελάνωση είναι μια ασθένεια στην οποία συμμετέχετε κι εσείς πάρα πολύ χωρίς να το καταλαβαίνετε. Γιατί, διότι νομίζετε ότι αν ποτίσετε πολύ θα πάρετε μεγάλη παραγωγή. Ήδη για το πότισμα σας είπα, δεν θα ποτίζετε πολύ την καστανιά. Αν ποτίζετε, τότε δημιουργείτε συνθήκες κατάλληλες για να χάσετε το δέντρο σας. Εδώ τι έγινε, αυτές οι φωτογραφίες είναι από την Αριδαία, από την όρμα της Αριδαίας, την ξέρετε, μετά στα Λουτρά Πόζαρα, έτσι. Εδώ τι έγινε, κοιτάξτε,
έχετε μια σειρά δέντρων που είναι όλα νεκρά. Και δίπλα, η διπλανή σειρά είναι όλα πράσινα, δεν έχουν τίποτα. Εδώ ξέρετε τι έγινε. Δηλαδή έχουν κανάλια για να μεταφέρουν το νερό. Ένα κανάλι από αυτά είχε διαρροή, δεν το πήρε με ροδιά. Το πήρε με ροδιά, αλλά δεν ήξερε και τι να κάνει πάνω. Ούτε μπορούσε να το σταματήσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα δέντρα του νεκρώθηκαν από μελάμψη. Και εδώ, θα σας πω στη συνέχεια, και εδώ το ίδιο πράγμα. Εδώ βλέπετε όλες οι υπόλοιπες πιθανές, στο πίσω μέρος φαίνονται πράσινες. Εδώ ήταν μια γωνία, από εδώ νομίζω παίρνει το κανάλι, εδώ από κάτω. Όλες αυτές και μια δεκαετία δέντρα εδώ πέρα νεκρωθήκαν μέσα. Η μελάμψη προκαλείται από παθογόνα του γένους φυτόφθορα. Φυτόφθορα καμπίβορα στην Ελλάδα. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε φυτόφθορα καμπίβορα. Στη Δυτική Μεσόγειο έχουμε φυτόφθορα συναμόμια, αυτόν τον άλλο μύκητα εδώ. Αυτός είναι χειρότερος μύκητας, είναι πιο επιθετικός. Μέχρι τώρα δεν τον είχαμε βρει στην Ελλάδα. Επομένως, η Αγγλία, η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία έχουν φυτόφθορα συναμόμια, τον επιθετικό μύκητα. Εμείς, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, έχουμε τον καμπίβορα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, πέρυσι, το 2013, από αυτά τα δέντρα που νεκρωθήκαν εκεί στην Όρμα, απομονώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φυτόφθορα συναμόμη. Ακόμη βρισκόμαστε σε επαφή με την Διεύθυνση Φυτογενομικού Ελέγχου να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα αποτρέψουμε την επέκταση αυτού του παθογόνου στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, αυτό ο Γκάντης δείχνει αυτό το πράγμα, έτσι, ας μην δώσω περισσότερο δείγμα. Η μελάνωση λοιπόν ευνοείται σημαντικά από την υπερβολική υγρασία, κάθε υγρά εδάφη, η ασθένεια, σε κάθε υγρά εδάφη η ασθένεια μπορεί να είναι καταστροφική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ποτίζεται, να αρδεύεται με φιδό, με προσοχή, έτσι. Αυτά είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Προχωρούμε. Και μπορεί εδώ πέρα για μικρά δέντρα, ηλικίες μέχρι 7 ή 8 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το μυκητοκτόνο, το ALS. Αλλά αυτό είναι ακριβό φάρμακο και εγώ πιστεύω ότι μπορείτε προληπτικά να αποφύγετε τη μελάνωση παρά να αρχίσετε να πληρώνετε λεπτά για να αγοράσετε ALS και να κάνετε ψεκασμούς με αποτελέσματα μάλλον όχι πολύ ικανοποιητικά. Τώρα, γενικά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η καστανιά, σε αντίθεση με άλλα ποροφόρα δέντρα, δεν θέλει πολλά έξοδα για προστασία, έτσι. Το έλεγχο της καστανιάς το ελέγχουμε βιολογικά, έτσι. Πιστεύω ότι από εδώ και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τη μελάνωση μπορείτε προληπτικά να την αποφύγετε με ελεγχόμενη άρνηση. Και οι άλλες ασθένειες, τώρα που σας έδειξα για την ανθράκωση. Η ανθράκωση είναι τίποτα, είναι τοπική ασθένεια και δεν εμφανίζει κάθε χρόνο. Έτσι. Όμως, ίσως θα ξέρετε όλοι ότι τα τελευταία 3 χρόνια, το 2012, αλλά ιδιαίτερα το 2013 και το 2014, στην Ελλάδα είχαμε εισβολή Ιταλών να πάρουν το ελληνικό κάστανο. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα ήταν ελλειμματική σε κάστανο. Τη δεκαετία του 60 και του 70 η ετήσια εθνική παραγωγή μας ήταν περίπου 18.000 τόνες. Το 2005 έπεσε στους 11.000 τόνους. Τώρα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε πάλι με το ενδιαφέρον που υπάρχει. Όμως, με τους 11.000 τόνους, η χώρα ήταν αναγκασμένη να εισάγει νοπό κάστανο από την Τουρκία, από την Πορτογαλία, από την Κίνα και από την Βόρεια, από την Νότιο Κορέα. Άκουσον, άκουσον, εισάγουμε κάστανο και από την Κίνα. Λοιπόν, περίπου 5 με 7.000 τόνους το χρόνο. Η Ελλάδα, λοιπόν, μέχρι το 2012 ήταν ελλειμματική χώρα σε κάστανο. Και ξαφνικά τα 3 τελευταία χρόνια γίναμε εξαγωγική. Ήρθαν, μου έλεγε χθες ο Δημήτρης Καλιάκης στην Μελιβία, το 50% της παραγωγής τους το πήραν οι Ιταλοί φέτος, με 3,30. Τιμή εξωφρενικά υψηλή. Πώς έγινε αυτό? Γιατί οι Ιταλοί ξαφνικά δείχνουν τέτοιο ενδιαφέρον να έρθουν να πάρουν το ελληνικό κάστανο? Ξέρει κανένας, θα μου πει. Ναι. Η απορρένεια. Έχουν εντύπωση με αυτή τη μοίρα που... Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση. Το έτος 2000, με πολλή αφέλεια,
ένα ιταλικό φυτώριο εισήγαγε από την Νότιο Κορέα 300 μοσχεύματα καστανιάς, ασιατικής καστανιάς, για να δοκιμάσουν εκεί στα φυτώρια κτλ. Μαζί με τα μοσχεύματα αυτά μεταφέρθηκε από την Νότιο Κορέα στην Ευρώπη για πρώτη φορά η σφίκα της καστανιάς. Το λατινικό της όνομα είναι Τριοκόσμους Κουρίφιλους. Επιτρέψτε μου λιγάκι να αλλάξω την παρουσίαση και να σας δείξω πώς περίπου μοιάζουν τα συμπτώματα αυτής της σφίχας. Δεν είναι δικό μου αντικείμενο αυτό. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα σας επισκεφθεί ο κύριος Δημήτρης Αυτζής από το Ινστιτούτο το δικό μου και ο κύριος Μιχαηλάκης από το Πενάκη Πνευματολογικό Ινστιτούτο να έρθουν να σας παρουσιάσουν το αντικείμενο. Γιατί? Διότι πριν από ένα μήνα αυτή η σφίκα βρέθηκε στο νομό Πιερίας. Βρέθηκε στο νομό Πιερίας για πρώτη φορά. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη αυτή η εξέλιξη. Μέχρι τώρα ξοδεύουμε εκατομμύρια για να καταπολεμήσουμε το έργο της καστανιάς και τώρα ξαφνικά μας έρχεται η σφίκα. Η σφίκα της καστανιάς λοιπόν μπήκε στην Ιταλία το έτος 2000. Έτυχε να βρίσκομαι εγώ στην περιοχή του Κούνεο, κοντά στις Άλπες, την επόμενη χρονιά του 2001. Οι Ιταλοί με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι τα βάλαμε τα μοσχεύματα και θα τα εκκριζώσουμε κτλ. Κτλ. Το 2003, μετά από δύο χρόνια, στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Καστανιά που έγινε στην Πορτογαλία, αυτοί οι ίδιοι οι Ιταλοί ήρθαν και μας είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να ελέγξουμε την κατάσταση. Μας φεύγει το έντομο με 35 χιλιόμετρα το χρόνο. Έτσι, σκεφτείτε έναν κύκλο που κάθε χρόνο φεύγει και το 35 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή η σφίκα βρίσκεται σε όλη την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και με πολύ λύπη μου σας λέω ότι βρέθηκε και στην Ελλάδα. Ακόμα προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς ήρθε, με ποιο φυτώριο ήρθε, μήπως το φυτώριο αυτό έγινε και αλλού καστανιές. Και εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει φυτωρίου εδώ πέρα μέσα, αλλά δεν μπορώ να κρύψω την απογοήτευσή μου με πολλά από τα φυτώρια τα δικά μας, που εδώ πρόκειται για έγκλημα. Γιατί μπορεί ένας φυτωριούχος για να κερδίσει 100, 200, 300 ευρώ φέρνει καστανιές από κάπου αλλού, από την Ουγγαρία ή από την, ξέρω, από τη Σλοβενία, από κάπου αλλού και εγκληματεί εις βάρος της εθνικής παραγωγής κάστανου και κατά χιλιάδων παραγωγών. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το δεχθεί κανείς. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή της Ιταλίας έχει μειωθεί κατά 70%. Θα σας πω γιατί και πώς ενεργεί πολύ σύντομα, να ξέρω ότι κουραστήκατε. Γι' αυτό λοιπόν οι Ιταλοί τα τελευταία τρία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα και πληρώνουν όσο να πάρουν ελληνικό κάστανο. Γιατί? Διότι μεταποιούν, έχουν ολόκληρες βιομηχανίες, έχουν υποχρεώσεις και πρέπει να τροφοδοτήσουν με πρώτη ύλη. Και επειδή δεν τη βρίσκουν πουθενά αλλού, έρχονται λοιπόν και παίρνουν το δικό μας με 3,5 ευρώ το κιλό. Βλέπετε λοιπόν το έντομο αυτό, τον Τριοκόσμους Κουρίφιλους, η σφίγα της καστανιάς. Ξεκίνησε εδώ από την Άπου Ανατολή, Ιαπωνία, Κορέα και Κίνα. Υπάρχει βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξέρετε καλά ότι το έργο της καστανιάς έχει αποδεκατήσει την καστανιά των Ηνωμένων Πολιτειών. 36 εκατομμύρια στρέμματα καστανιάς των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχουν, έχουν καταστραφεί. Τώρα βρέθηκε λοιπόν στην Ιταλία, βλέπετε εδώ. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά επιβλαβές έντομο. Οι προνύφες του εντόμου προκαλούν τη δημιουργία κυκίδων στα δέντρα καστανιάς. Θα δείτε, οι κυκίδες είναι μια διόγκωση επάνω στο φυλλό. Έτσι θα τις δείτε, τις κυκίδες. Δημιουργεί μία γενιά το χρόνο και αναπαράγεται, αυτό είναι το χειρότερο, αναπαράγεται παρθενογενετικά. Δεν έχουν βρεθεί αρσενικά ακμαία έντομα αυτού του εντόμου. Μόνο ένα θηλυκό, αν θα βρει σε μία χώρα, είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια νέα προσβολή. Γεννάει χωρίς σύζευξη με αρσενικό. Βλέπετε λοιπόν, ενωρίς την άνοιξη, οι οφθαλμοί να παίρνουν αυτό το κοκκινοπό χρώμα. Η καστανιά μοιάζει πιο πολύ με κερασιά. Αν δείτε ένα δέντρο από μακριά, νομίζω ότι είναι κερασιά. Και δημιουργεί βέβαια αυτές τις κυκίδες, αυτές είναι οι κυκίδες. Προσβάλλει όλα τα είδη καστανιά, την Ιαπωνική, την Αμερικανική, την Κινέζικη, την Ευρωπαϊκή καστανιά. Ήθελα να προσέξετε λιγάκι εδώ
το τέλειο. Αυτή είναι η περίοδος που πετάει το τέλειο έντομο. Δηλαδή είναι από τα τέλη Ιουνίου, όλο τον Ιούλιο μέχρι 15 Αυγούστου περίπου. Έτσι. Συζητώντας με τον κύριο Ατσίκη και με τον κύριο Μιχαηλάκη, τους είπα ότι αυτή είναι η περίοδος που όλη η παραγωγή ψεκάζεται για τα καρποφάγα έντομα της καστανιάς, έτσι. Μήπως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε, να ψεκάζουμε τουλάχιστον τα τέλεια να μειωθούν. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχουν αρσενικά, δεν μπορούμε να βάλουμε φερομονικές παγίδες, δεν έχουμε άλλο τρόπο να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό. Θα σας δείξω όμως προς τα που πηγαίνει η έρευνα. Εδώ βλέπετε από ποια κυκλίδα αυτές τις τρυπούλες από τις οποίες πέταξε το αχνέο, το τέλειο έντομο, έτσι. Και εδώ βλέπετε, αυτή είναι η σφίκα της καστανιάς. Και εδώ πέρα βλέπετε τα αυγά της. Ο οτοκή μέσα στον οφθαλμό βάζει 3-5 αυγά μέσα στον οφθαλμό και αυτές οι μικρές, μόλις εκολαυθούν οι μικρές κάμπιες, αμέσως εκρίνουν μια τοξική ουσία και αντί ο οφθαλμός να εκτυχθεί και να αναπτυχθεί καθ' ύψος, διορκώνεται εκεί πέρα, δημιουργεί υπερπλασία όπως λέμε, ώστε η κάμια να έχει από μέσα τροφή για να τρώει, έτσι, και δημιουργεί αυτή την κυκλίδα. Και ένα τέλειο έντομο, ένα αρχαίο έντομο μπορεί να γεννήσει περίπου 100 αυγά. Το τέλειο έντομο δεν διαρκεί πολλές μέρες, περίπου 10 μέρες, δηλαδή γεννάει τα αυγά του και πεθαίνει. Αυτό είναι ο ρόλος του. Τα αυγά παίρνουν περίπου 30-40 μέρες μέχρι να εκολαυθούν και οι πρώτες προνήμες αναπτύσσονται νωρίς το φθινόπωρο, αλλά διαχυμάζουν μέσα στον οφθαλμό. Τη δουλειά την κάνουν την επόμενη άνοιξη. Βλέπετε λοιπόν εδώ ένα αυγό μέσα στον οφθαλμό. Αυτό είναι το αυγό σε μεγέθυνση. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτές είναι οι μικρές κάμπιες μέσα από την κυκίδα. Αυτή είναι η κυκίδα. Βλέπετε λοιπόν τις κυκίδες εδώ πέρα μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν από τη στιγμή που δεν έχουμε καθ' ύψος αύξηση του οφθαλμού, δεν έχουμε ανθοφορία, δεν έχουμε καρποφορία και γι' αυτό οι Ιταλοί αυτή τη στιγμή έχουν χάσει το 70% της παραγωγής του. Εδώ είναι το τέλειο έντομο, το οποίο στη συνέχεια στην αρχή είναι άσπρο, αλλά μετά παίρνει αυτό το μαύρο χρώμα, την είδατε τη σφίχα που είναι μαύρη, έτσι. Οι κυκλίδες μπορεί να εμφανίζονται μεμονωμένα κατά ένα οφθαλμό ή κατά συσσωματώματα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, εσείς, τα μάτια σας 14 από εδώ και μετά, όταν πηγαίνετε στα κτήματά σας, εάν δείτε κάτι τέτοιο, έτσι, πολύ σας παρακαλώ, ειδοποιήστε το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και τον κύριο Αμτζή να έρθει εδώ πέρα να κάνει μια αυτοψία και να δούμε στη συνέχεια πώς θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτές οι κυκλίδες, κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα, αποξηλώνονται και παίρνουν αυτό το χρώμα του βλαστού, θα έλεγα, έτσι. Ο τρόπος μετάδοσης μπορεί να εξαρτηθεί σε μεγάλες αποστάσεις με τη μετακίνηση προσδιορισμένων κλαδιών, οφθαλμών, μοσχευμάτων και νεαρών φυτών, όπως έγινε, όπως σας είπα, από την νότια χώρα στην Ιταλία. Μπορείτε από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο να ψάχνετε στα κτήματά σας για να βρείτε αυτές τις κυκλίδες. Εδώ βλέπετε τη σφίκα, έτσι. Ήθελα τώρα να σας δείξω. Προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα και επιβαρύνουμε και τα κτήματα και εσάς και προσπαθούμε, όχι εμείς, προς το παρόν οι Ιταλοί να εφαρμόσουν βιολογική καταπολέμηση. Έφεραν λοιπόν δύο έντομα ανταγωνιστικά της φύκας από την Άπο Ανατολή στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι επιβλαβή έντομα. Το ένα λέγεται Thorymus sinensis, είναι το κινέζικο, και το δεύτερο είναι το Thorymus benefikus, το ιαπωνικό. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι το sinensis πηγαίνει καλύτερα. Τι κάνουν λοιπόν, πολλαπλασιάζουν αυτό το έντομο, το αφήνουν έξω στη φύση και αυτό μειώνει τον πληθυσμό της φύκας. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε βιολογική καταπολέμηση. Για να μην βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση να ξοδεύετε για να ντομοκτώνετε τον πληθυσμό. Έτσι. Και εδώ βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα, αυτή η γραμμή είναι της φύκας και αυτή η γραμμή εδώ με τα τετράγωνα είναι του ανταγωνιστικού εντόμου, του τόριμου συνέστη. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν το τόριμου είναι σε χαμηλό πληθυσμό, η σφίκα είναι πολύ ψηλά. Αλλά όταν αρχίζει και ανεβαίνει ο πληθυσμός του ανταγωνιστικού, τότε η σφίκα κατεβαίνει και έρχεται εδώ πέρα σε μηδενικό σχεδόν επίπεδο. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η καταπολέμηση θα είναι αποτελεσματική. Από ό,τι μιλάω με τον κύριο Μιχαηλάκη και με τον κύριο Ατζή, μου λένε ότι αυτό θα εφαρμόσουμε και εμείς στην Ελλάδα. Ελπίζουμε και εκεί πέρα να έχουμε καλά αποτελέσματα όπως είχαμε με το έλεγχο της καστανιάς.
Επαναλαμβάνω και κλείνοντας, βλέπετε λοιπόν εδώ τι θα ψάχνετε στα κτήματά σας, τέτοια κόκκινα, τέτοιες κόκκινες διογκώσεις, τις βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε εδώ σε μεγέθυνση. Επαναλαμβάνω, εάν δείτε κάτι τέτοιο, ειδοποιήστε μας για να έρθουμε άμεση και να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, θεωρώ ότι σας κούρασα πάρα πολύ, αλλά ελπίζω ότι θα ξαναπούμε όταν η κυρία Πρόεδρος, πιθανόν και ο κύριος Ζαφυρόπουλος, μπορέσουν να διοργανώσουν μια πιο, έτσι, να έχουν περισσότερες ώρες, μια πιο οργανωμένη, ένα πιο οργανωμένο σεμινάριο για να πούμε περισσότερα πράγματα και να λύσουμε και τις απορίες σας και ό,τι άλλο σας ταλαιπωρεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η προσβολή που γίνεται στα μικρά τα δέντρα αυτό που μαυρίζει στη ρίζα γύρω στο λαιμό. Μελάνωση δηλαδή. Βρήκαν και σκουλίγια με εσάς σκουλίγες με μαύρο κεφάλι. Αυτό τι... Αυτά είναι ξυλοφάγα έντομα. Ναι. Επειδή στέμωσε, επειδή έπαθε ζημιά δηλαδή, και αυτό πήγαν τα σκουλίγια. Έτσι τα πίστευα, αλλά εκείνο που σας έλεγα, εάν βρίσκεται τέλεια έντομα, το έντομο, πιάστε τα αυτά. Εσείς έχετε κάμπιες. 12 πιάσαμε. 12. Αυτά να μας τα στείλετε, να τα βάλετε παιδιά στο εργαστήριο και να δούμε λιγάκι τι είναι. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Προηγουμένως ο κ. Κατερίνης έλεγε, δεν μπορεί να τηλεφωνείτε στο γιατρό και να του λέει, γιατρέ, ξέρεις, έχω ένα πόδι εδώ πέρα, τι φάρμακο να πάρω. Πρέπει να το δούμε, να το αναγνωρίσουμε και μετά να σας πούμε πώς ακριβώς το καταπολεμήσετε. Έτσι. Χωρίς να ξοδεύεστε και αποτελεσματικά. Για το λιμόνι. Δηλαδή μπορούμε και να το φέρουμε στη... Ή να το φέρετε ή να μας το στείλετε, εάν είστε κοντά μας, μπορείτε να το φέρετε εσείς οι ίδιοι, αλλά εάν μας το στείλετε με μια εταιρεία courier με 10 ευρώ, θα έρθει κατευθείαν την επόμενη μέρα, σε 24 ώρες. Τι μπορείτε να κάνετε, αν είναι κάμπιες, μπορείτε να τις βάλετε σε ένα μικρό μπουκαλάκι, με λίγο ενόπνευμα, έτσι, για να μην αλλοιωθεί. Ναι, κάνα δυο όμως βάλετε, φτάνουν, δεν χρειάζεται να μας στείλετε και πάρα πολλές. Τη φωτογραφία αρκεί να σας δείξω πώς είναι το σχολείο. Όχι πάντοτε. Εγώ μην κλείνονται σε μένα. Δεν θέλω να αναλαμβάνω να μπαίνω σε παιδεία των ενταμολόγων γιατί γκρινιάζουν. Ή αν έχετε φωτογραφίες, ακούστε με λιγάκι. Αν έχετε φωτογραφίες, στείλτε μας ένα μήνυμα και πέστε μας ότι έχουμε φωτογραφίες από αυτή την κάμπια. Και αν μας τις στείλετε ηλεκτρονικά, να τις βάλουμε στην οθόνη του τηλέφωνο, δεν νομίζω μπορώ να δω πολλά πράγματα. Αλλά αν τη δω στην οθόνη, τότε μπορεί να καταλάβω τι είναι. Έτσι. Αν βρούμε κάποιο έντομο, πώς μπορούμε να το στηρίξουμε ώστε να σας το στείλουμε. Αν είναι τέλειο έντομο, δεν παθαίνει τίποτα. Αυτό μπορεί να το βάλουμε σε ένα μπουκαλάκι μέσα, σε ένα πλαστικό μπουκαλάκι. Το σκουλίκι, αν είναι σκουλίκι, πρέπει να το βάλετε μέσα σε ενόπνευμα. Βάλετε λίγο πράσινο ενόπνευμα, βάλετε μέσα το σκουλικάκι και να μας τα στείλετε. Αλλά τα τέλεια έντομα δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτό το καφούρι ελευθερού το δασικό ερευνώντα στα βασιλικά θα έρθει κατευθείαν. Αυτό που είπατε για πότισμα, ναι. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος ποτίσματος σε ένα δέντρο? Είναι το μπεκάκι που πετάει το νερό πάνω στο δέντρο? Όχι. Είναι... Όχι. Στην καστανιά... Είναι αυτό το ταλάστιχα που είχε έτσι ο παραγωγός? Ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Στην καστανιά δεν πρέπει να βρέχεται ο λαιμός του δέντρου. Ο κορμός. Ναι, ο κορμός. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε ένα ποτηράκι πάνω. Τι θα κάνετε, όπως είναι τα δέντρα σας στη σειρά και κατεβάζετε το κεντρικό, έτσι, στο νερό, καλό είναι από την επάνω μεριά, αν είναι το κτήμα επικλινές, από την επάνω μεριά να βάλετε ένα σαν δρεπάνι ένα πράγμα, έτσι, κάνα δυο μέτρα κυκλικά και να βρεθεί τα μπεκάκια σας να βρεθούν περιμετρικά του δέντρου. Αυτό το ξέρετε, η ρίζα του δέντρου αναπτύσσεται στην περίμετρο της σπόρας. Είναι δύσκολο στην καταπολέμηση των ζυζανίων, τα ξύλωσα. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι το ιδανικό πόδι. Εγώ έχω ένα σύστημα με 4 μπεκάκια, δηλαδή κατεβαίνει μια γραμμή, βγάζω ένα βραχείο ουρανός μέτρο χρυσάρου στην πάνω μεριά του δέντρου και έχω από το 1 και 20 και έξω, 180 μερών, 4. Δηλαδή από το 1-20 και έξω από την. Αλλά πάλι καιρικές συνθήκες, το απόγευμα έχει το απόγειο που λέμε, φυσάει, πάλι πολλές φορές θα το βρέξει το κορμό. Εάν
συμβεί αυτό τυχαία, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε τώρα. Όταν μιλάμε για τη φύση, έτσι, εγώ έφαγα όλη μου τη ζωή στα κτήματα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Ο σκοπός είναι να μην γίνεται κάθε φορά. Ενάινο γίνεται για τον κορμό να το κάνετε. Ούτε αυτό να το κάνετε. Αυτά έχει μεγάλη. Τώρα για τα ζυζάνια, εάν αυτό το έχετε εκεί πέρα και πρόκειται να κάνετε έλεγχο ζυζανιών, αυτό μπορείτε να το σηκώσετε να στηριχτεί πάνω στο δέντρο για μερικές ώρες και μετά ξανακατεβάσετε πάλι. Ράντισμα από ποιο χρόνο και μετά κάνουμε γύρω-γύρω για τα ζυζάνια, στα δέντρα τα μικρά. Το είπα πριν από λίγο. Δεν χρειάζεται γύρω-γύρω στον κορμό να κάνετε επεμβάσεις. Εάν ρίξετε, έτυχα μια φορά σε ένα κτήμα στα Πετροκέρα στο Θεσσαλονίκη. Έσπασε το κεφάλι μου δύο εβδομάδες να καταλάβω τι είχε το κτήμα του. Από τη μία πλευρά όλα τα δέντρα ήταν μέχρι ύψους περίπου 1,5 μέτρο οφλιός νεκρός. Δεν καταλάβαινα τι ήταν αυτό. Πήραμε δείγματα, δεν απομονάμε τίποτα. Ξέρετε τι έκανε στο τέλος. Έριχνε round-up. Έριχνε round-up με αέρα. Και πήγαινε όλο αυτό στη μία πλευρά όπως φύσαγε ο αέρας και όλα τα δέντρα τα πήρε από τη μία πλευρά. Του λέω βρε προηγουμένη, τι έκανε εδώ πέρα. Λέει, δεν ήξερα, λέει, το round-up που είναι για νέκρωση ξυλωδών φυτών. Δηλαδή, πολλές φορές κάνετε πράγματα να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. Αν πέσει το round-up γύρω-γύρω και δεν πιάσει τον κορμό, υπάρχει πρόβλημα στο ζωικό σύστημα. Δεν υπάρχει λόγος να πέσει δίπλα-δίπλα στο. Να μισό μέτρο μακριά. Δεν χρειάζεται να πάρει κοντά. Επαναλαμβάνω, εκείνα τα χόρτα δεν κάνουν ζημιά στο δέντρο. Αυτά τα λέμε που βγαίνουν, αλλά για να είναι τα λέμε όλα αυτά που βγαίνουν. Πώς μπορούμε να σπάσουμε στο παγιωτικό που χωρίς να με ράτισμα υπάρχει κάτι. Δεν μπορείτε. Τα λέμε είναι πάνω στο δέντρο. Δεν μπορείτε. Αυτά τα κόβετε. Τα κόβουμε, αλλά πάλι υπάρχει το πρόβλημα τη μετάδοση τη. Ναι, αλλά κοίταξε, εάν τα κόβετε και έχετε και το νοβαρίλ, α πούμε, μαζί σα, έτσι, μόλι το κόβετε, θα πέσει το τόσο πολλά που δεν είναι. Γιατί αυτό δεν δικαιολογεί, γιατί είναι τόσο πολλά. Και τι συμβαίνει, πολλισμάτα που έχουν μόνοι μας και είναι 40 χρόνια που λες με ένα δέντρο, το οποίο που κάνω βράζουν πάντα δέντρο. Μπορείς να τα πολεμήθηκαν νωρίς. Εγώ πιστεύω... Μια ζωή τα θυμάμαι, δηλαδή. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν κάποιο μικρό πρόβλημα, έτσι. Αυτά δεν είναι δυνατόν. Και εγώ, καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα και να τα βλέπω. Δεν μπορεί να γίνουν σε μια τέτοια εκδήλωση. Νομίζω χρειάζονται κανένα δυο μέρες να έρθουμε εδώ πέρα και να κάνουμε και μια, έτσι, μια περιοδία, να δούμε κτήματα που ξέρουμε που έχουν πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να κάνω. Εσείς κοιτάξτε τόσο. Διαβάζει κάτι ακόμη λίγο. Πριν λίγα χρόνια, πριν και τρία χρόνια, με αυτό με το έλεγχος που είχαμε όλοι που βάλαμε είπανε ότι όλοι. Αν το έχετε ακούσει. Και πολλοί ρίξαν κρεώζει στα δέντρα, στον κορμό. Δεν ξέρω αν είχε αποτέλεσμα ή δεν είχε αποτέλεσμα. Είχε γίνει ένα μείγμα κάπως με κρεολί κάτι. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί έχασαν 36 εκατομμύρια στρέμματα κρυστανιά. Η Ευρώπη έχασε τρομακτικό αριθμό δέντρων. Και ακόμα κάνουν έτσι. Αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας πω ότι η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Ισπανία επιζητούν συνεργασία μαζί μας, γιατί η δική μας μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Πέρυσι τον Οκτώβριο ήμουν στη Ρουμανία, όπου είχαμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής με τη Ρουμανία, τους δείξαμε τη μέθοδός μας. Ήμουν εγώ στη Ρουμανία, στη Βόρεια Ρουμανία, όταν κάναμε τους εμβολιασμούς το 2007, πήγα το 2013 εκεί πέρα, και το λέω με συγκίνηση και οι Ρουμάνοι μου έδωσαν το μετάλλιο του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας, της Κραϊόβα, συγγνώμη, της Κραϊόβα, για τη συμμετοχή μου στην καταπολέμηση του έλεγχου Καστανιάς. Εάν υπήρχε άλλος τρόπος, θα σας το λέγαμε, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία για την ασθένεια του έλεγχου Καστανιάς. Η μόνη αποτελεσματική και μόνιμη μέθοδος είναι η βιολογική καταπολέμηση. Την οποία πιστεύω... Πώς? Την οποία έγινε. Το εύρος... Εγώ έχω δύο αποτελέσματα. Γιατί δουλειά τώρα αρχίζει και συμμορφώνονται. Αλλά θα πάρει χρόνο. Το εύρος πόσο είναι της μεταφράσεις του είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Γιατί η ασθένεια... Δηλαδή από την ειδίκη θα πιάσει και τώρα το παντού θα πιάσει. Τα σπόρια αυτά του Μίγκητα και τα κοινωνικών και του κοινωνικών δεν πληθούν με
συνδέονται με το υδρονεύο. Τα σπόρια αυτά κολλούνται. Ένα πουλάκι να πάει και να πιάσει τα σπόρια. Έχει μια περιοχή που έχουμε μελάνους Πιθανόν να την εφαρμόσουν, αλλά έχει κάποιο κόσμο που πρέπει να πούμε στο πολιτικά να δηλαδή να πληρώνουν 10-15 ζώα για να καταλάβουν. Γιατί αυτή η έγκληση θα γίνεται έγκληση. Να το γλιτώσουν και λέει, θα το κάνουμε για αυτό. Για το ράτι, για τα κατασάρια. Για το ράτι, για τα κατασάρια. Για κάποιες ανάλυσες, πόσο είναι δυνατόν να βάλουν το παγκύρες, να τα βρούμε όπως την κατάλληλη εποχή που πρέπει να γίνει το ράτι. Για την κατασάρια. Ο κανόνας είναι ότι δεν άρχισε την εσάς, ότι ο πρώτος περιορισμός πρέπει να γίνεται γύρω στις 15 Ιουλίου, ο δεύτερος γύρω στις 5 Αυγούστου και αν κάνετε και τρίτον, ο πρώτος περιορισμός γίνεται για το Παλανίνους Ελέφος. Ναι. Αυτό τι γίνεται, κάναμε μια έρευνα εδώ στην Λάρισα, όπου έκαναν τρεις εκκλησμούς. Αλλά τι έγινε, 88% ήταν καρπόγραψα και τον Παλανίνους ήταν μόνο 12%. Ο Βαλανίσκος. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνει έναν ολόκληρο ψεκασμό και να ξοδεύει λεφτά μόνο για το 12%. Και του είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ψεκάζει τρεις φορές, με δύο φορές είναι καλά το πράγμα. Με δύο ψεκασμούς. Επομένως, σε εσάς ισχύει περίπου το ίδιο 15 Ιουλίου το πρώτο ψέκασμα και το δεύτερο 5 Αυγούστου. Έτσι. Πρόεδρε είναι αυτή, εμείς είμαστε από σπόντα. Την τσάντα σας δώσατε.